Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς από το ΔΑΚ Σερβίων στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης για λίγες κουβέντες. Ο νέος προπονητής του Ερδαϊκού, Γιώργος Τσέπουρα. Coach, καταρχήν σιδερένιο στην νέα προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πολύ καλά ότι η απόφασή σου επήλθε μετά από πολύ όριμη σκέψη. Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα. Ξεκινήσατε με το δεξί, πολύ σημαντική νίκη εδώ μέσα στα Σέρβια, σε μια δύσκολη έδρα. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Yeah. Καταρχήν, ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, χωρίς τραυματισμούς στα παιδιά, να έχουμε όλη την υγεία μας. Και από εκεί και πέρα, εύχομαι η ομάδα μας να πετύχει το μεγάλο στόχο που έχει, να επανέλθει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αρχικά να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και μετά μέσα στον Μπαράζ να παλέψουμε να βγούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι ο μεγάλος στόχος, να επιστρέψει ο Ρεδέκος, εκεί που ανήκει δηλαδή. Παύλο, το παιχνίδι ήταν όπως το περίμενα. Η ομάδα των Σερβίων είναι ιστορική, όπως είναι και ο Ερδαϊκός. Είναι σε ό,τι κατάσταση κάνει αυτή η ομάδα, είτε είναι πολύ καλή, είτε είναι λίγο σε πιο μέτρια κατάσταση, είναι πάντα δυνατή, είναι πάντα επιλογήσιμη. Ο κύριος Παυροδήμος κάνει εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ ανταγωνιστική ομάδα και ειδικά μέσα στην έδρα τους παλεύουν μέχρι τον τελευταίο λεπτό. Γι' αυτό θέλαμε. Εγώ χάρηκα που αντιδράσαμε στον γκολ που δεχτήκαμε γρήγορα. Πετύχαμε την ισοφάριση, την ανατροπή γρήγορα και ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί αν περνούσε ο χρόνος, θα γεμίζαμε με άγχος και θα νομίζω θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αλλά έχουμε όλη την ποιότητα και σήμερα ήμασταν πολύ καλοί. Και θέλω να πω και ένα μπράβο στον κύριο Κατακαλίδη. Δηλαδή η ομάδα είναι δικιά του από πέρυσι. Άσχετα με το τι έγινε, έγινε πολύ καλή δουλειά και του εύχομαι τα καλύτερα για αυτόν για τη συνέχεια. Ουσιαστικά φέτος ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται και από τα αποτελέσματα που έχουμε στην πρώτη αγωνιστική. Όλες οι ομάδες παλεύουν μέχρι τελευταίο λεπτό με πολλά δυνατά σκορ. Τι θα πρέπει να προσέξει ο Ερδαϊκός ώστε να φτάσει μέχρι την τελευταία στιγμή και να διεκδικήσει αυτό που είπες, την άνοδο και την επιστροφή του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει, Παύλο, φέτος το πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό νομίζω από πέρσι, γιατί δεν υπάρχουν, πέρα από την Κοζάνη που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες τριγύρω και το αμίντο, okay, αλλά όλες οι ομάδες έχουν μαζευτεί πολλοί παίχτες στο αλφα τοπικό, ποιοτικοί και έχουν δυναμώσει πάρα πολύ όλες οι ομάδες. Νομίζω όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και θα κρίνουν τις λεπτομέρειες όπως και σήμερα. Έχουμε την ποιότητα, έχουμε τη θέληση, πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά για να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει. Δεν πρέπει να υποτιμάσει κανέναν, όλα τα παιχνίδια για μένα είναι ισάξια, όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ καλοί. Θέλει συγκέντρωση, σοβαρότητα και πειθαρχία. Κότσε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα καλή πολύ για όλα. Και με υγεία πρώτα απ' όλα και όλα νομίζω ότι θα γίνουν. Και πολλά χαμόγελα πάλι στα γήπεδα, γιατί όλο αυτό το διάστημα μείνανε έτσι νεκρά λίγο τα γήπεδα και μας κακοφαίνεται. καλή επιστροφή πίσω στην Κοζάνη και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.